Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για τις τελευταίες εξελίξεις καθώς και για την συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά που επρόκειτο να γίνει στη μία το μεσημέρι και δεν έγινε, μας ενημερώνει ο Απόστολος Αποστολόπουλος. Η σημερινή και λίγο απρόοπτη λοιπόν είδηση είναι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Σαμαράς ματέωσε τη συνέντευξη που ήταν να δώσει στη μία το μεσημέρι στους πολιτικούς και διπλωματικούς συντάκτες. Ο κ. Σαμαράς θα εξηγούσε πώς προέκυψε και πώς εξελίχθηκε το θέμα της έντασης με την Τουρκία με αφορμή τα γεγονότα στην Κομωτινή. Λέμε αφορμή, γιατί όπως υπογράμμισαν και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, ευθύνες για αυτά τα επεισόδια είχε σαφώς η Τουρκία. Αν και ο κ. Φλωράκης επεσήμανε ότι η υποκίνηση της Τουρκίας, υποκίνηση για να γίνουν αυτά τα επεισόδια, έχει σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε στην Κομωτινή εδώ και πολύ καιρό. Το μεσημέρι λοιπόν, αντί για τον κ. Σαμαρά, πήγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Προκόπης Παυλόπουλος στους δημοσιογράφους και τους εξήγησε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θεωρεί σκόπιμο να πάρει υπόψη του τις εξελίξεις που ακόμα τρέχουν και να κάνει ευρύτερες συνεννοήσεις. Θα υπάρξει, είπε ο κ. Παυλόπουλος, κυβερνητική απάντηση σε συνέχεια των χθεσινοβραδινών δηλώσεων του κ. Σαμαρά. Είναι φανερό ότι ο κ. Σαμαράς θέλει να μιλήσει πρώτα με τους πολιτικούς αρχηγούς, αφού ο χειρισμός από την αρχή όλου του θέματος γίνεται με συνεννόηση και των τριών κομμάτων και γίνεται, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, με τρόπο άψογο, σωστό και ομόφωνο. Να υπενθυμίσουμε ότι η διπλωματική ένταση οφείλεται στην επιμονή της Τουρκίας να αποκαλεί τους Έλληνες μουσουλμάνους της Θράκης ομογενείς, προσπαθώντας έτσι να δημιουργήσει διεθνώς την εντύπωση ότι στην Ελλάδα υπάρχει μειονοτικό ζήτημα. Φτάσαμε έτσι στην απέλαση μέσα σε 7 μέρες του προξένου της Τουρκίας στην Κομωτινή, ενώ η Τουρκία από την πλευρά της χαρακτήρισε ανεπιθύμητο πρόσωπο τον πρόξενό μας στην Κωνσταντινούπολη, Ηλία Κλή, που και αυτός θα επιστρέψει στην Αθήνα μέσα σε 7 μέρες. Τώρα η Τουρκία όξινε τα πράγματα χθες το βράδυ, καταλογίζοντας την Ελλάδα ευθύνη για ομαδικές, όπως λέει, και οργανωμένες επιθέσεις εναντίον της μουσουλμανικής τουρκικής μειονότητας, όπως τονίζει ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Λέει ακόμα η ανακοίνωση ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών που επέλεξε την κλιμάκωση της έντασης και προσθέτει ότι η Τουρκία δεν θα ξεχάσει την αδικία που έγινε στο Σαδίκ και στο Σερίφ, ούτε τις ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον της μουσουλμανικής τουρκικής μειονότητας. Οξύνει λοιπόν φραστικά τουλάχιστον η Τουρκία τα πράγματα και είναι φυσικό να χρειάζονται διαβουλεύσεις για να δοθεί απάντηση. Να σημειώσουμε τέλος ότι ο κ. Σαμαράς χθες σε δήλωσή του τονίζει ότι η απέλαση του Τούρκου προξένου στην Κομωτινή αποφασίστηκε γιατί η συμπεριφορά του ήταν ασυμβίβαστη με τη συνθήκη της Λοζάνης, συνθήκη που η Ελλάδα σέβεται. Υπογραμμίζει ακόμα ότι η απέλαση του Έλληνα προξένου είναι αυθαίρετη, νομικά αστήρικτη και αποκαλύπτει πολιτικό ρεμανσισμό. Ενώ η προσπάθεια της Τουρκίας να εμφανιστεί κηδεμόνας της ελληνικής μουσουλμανικής μειονότητας και παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης και αποτελεί ομή επέμβαση στα εσωτερικά μας. Η Τουρκία είναι φανερό ότι προσπαθεί με την ένταση στη Θράκη να προσθέσει ένα ακόμα πρόβλημα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και σε αυτή τη φάση να σημειώσουμε το θετικό γεγονός ότι υπάρχει κοινή εθνική γραμμή από όλο τον πολιτικό κόσμο. Συνεχίζονται εντατικά οι έρευνες από τις στρατιωτικές και τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό των δραστών της κλοπής των δύο αντιαρματικών εκτοξευτών μπαζούκας που έγινε χθες το πρωί από το Πολεμικό Μουσείο. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν απέκλεισαν η χθεσινή ενέργεια να έχει σχέση με την κλοπή πυρομαχικών που είχε διαπιστωθεί σε αποθήκες του στρατού στο Σικουριό της Λάρισας στις παραμονές των Χριστουγέννων. Και αυτό διότι ανάμεσα στα πυρομαχικά που εκλάπησαν τότε υπήρχαν και βλήματα του ίδιου διαμετρήματος με αυτά των μπαζούκας που εκλάπησαν χθες από το Πολεμικό Μουσείο. Οι ίδιες πηγές διευκρίνησαν όμως ότι για να χρησιμοποιηθούν τα βλήματα αυτά στα συγκεκριμένα μπαζούκας χρειάζονται μετατροπές και απαιτείται η ενεργοποίηση των ίδιων των εκτοξευτών. Προς την Σοβιετική Ένωση στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον αυτές τις μέρες, καθώς όλες οι ειδήσεις που μας έρχονται από τη Μόσχα αναφέρονται στην κρισιμότητα των εξελίξεων που θα κορυφωθούν την προσεχή εβδομάδα. Περισσότερα από την Κάτια Βρετού. Στη Σοβιετική Ένωση ανεβαίνει συνεχώς ο πυρετός, καθώς οι πάντες αναμένουν με κομμένη την ανάσα την αυριανή κρισιμότατη ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής που θα αποφασίσει για το μέλλον της χώρας. Σήμερα γίνεται στη Μόσχα μεγάλη λαϊκή συγκέντρωση κατά των συντηρητικών με πρωτοβουλία δεκάδων άτυπων οργανώσεων της αριστεράς και επιτροπών πολιτών. Στη συγκέντρωση που έχει καλά προετοιμαστεί θα μιλήσει ο δημοφιλής βουλευτής της Σοβιετικής Πρωτεύουσας, Μπαρίς Γέλτσιν. Εξάλλου πληθαίνουν οι κινητοποιήσεις των απλών πολιτών και τις βάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος που καταλήγουν τις τελευταίες μέρες στην ανατροπή τοπικών ηγεσιών. Αυτό έχει ήδη συμβεί στο Βλαδιβοστόκ που βρίσκεται στην Άπο Ανατολή, στη μεγάλη πόλη της Σιβηρίας, Τιουμέν και Βόλγκογκραντ, δηλαδή στο παλιό Στάλιγκραντ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Ισβέστια, στην αυριανή ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής θα κορυφωθεί η αληθινή πολιτική μάχη που δίνεται αυτό τον καιρό στην κορυφή της Σοβιετικής ηγεσίας. Εξάλλου, ο Σοβιετικός Υπουργός Εξωτερικών, Έντουαρτ Σεβαρνάτζε, σε συνέντευξή του σε καναδική εφημερίδα, τονίζει ότι στη σημερινή κρίσιμη φάση της Σοβιετικής Ιστορίας, ο Μιχαήλ Γκορβατσόφ είναι ο μόνος ηγέτης που μπορεί να προωθήσει την περεστρόικα και ταυτόχρονα να διατηρήσει τους παρόντες θεσμούς και δομές της εξουσίας. Ο κ. Σεβαρνάτζε διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί παρέτησης του κ. Γκορβατσόφ, τουλάχιστον, όπως είπε, στο προσεχές μέλλον. Το νομοσχέδιο για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις θα είναι το κύριο θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί η Βουλή αυτή τη βδομάδα. Την Τρίτη, εξάλλου, θα συζητηθεί στη Βουλή πρόταση για τη δημιουργία κοινοβουλευτικής επιτροπής, η οποία θα ελέγχει τον οργανισμό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996. Την Τρίτη, επίσης, θα συζητηθεί επερώτηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΕΦΟΣ. Τις καταστροφές που γίνονται στο χώρο του Πολυτεχνείου καταδικάζουν με κοινή ανακοίνωσή τους οι φοιτητικοί σύλλογοι των σχολών μηχανολόγων, πολιτικών μηχανικών, χημικών τοπογράφων, μεταλλιολόγων και ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Οι σύλλογοι, το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ και οι φοιτητικές παρατάξεις ΔΑΠ και ΠΑΣΠ καλούν τους φοιτητές αύριο στις 11 το πρωί στο Πολυτεχνείο για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη συνέχιση της κατάληψης των σχολών και να υλοποιήσουν τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων χωρίς την παραμικρή διάθεση για βίαιη αντίδραση. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι ενέργειες όπως αυτές δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατική ευαισθησία και τις κινητοποιήσεις της νεολαίας και δίκαια προκαλούν την αγανάκτηση της κοινής γνώμης. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται από ολιγάριθμες ομάδες η κατάληψη του Πολυτεχνείου, των Πανεπιστημιακών Σχολών Ρεθύμνου και της Φιλοσοφικής Σχολής των Ιωαννίνων. Στην κρίση των σχέσεων της χώρας μας με την Τουρκία, στις καταλήψεις, στις απεργίες, στην κλοπή των μπαζούκας καθώς και στον επερχόμενο εκλογικό αγώνα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην δεύτερη Παγκρίτια Συνδιάσκεψη Στελεχών του Κόμματος που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Ηράκλειο. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στο Ηράκλειο, Κώστα Βασιλάκη. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα εμείς οι Έλληνες, αλλά είμαστε έτοιμοι να συγκρίνουμε την πολιτική που ακολουθήσαμε στην αντιμετώπιση της μουσουλμανικής μειονότητας με την πολιτική που ακολούθησε η Τουρκία απέναντι στην χριστιανική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρο και την Τένεδο. Τα παραπάνω τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα στο Ηράκλειο. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι διάλογος μπορεί να γίνει μόνο με την προϋπόθεση ότι θα στηριχθεί στη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία λύνει και το πρόβλημα της μουσουλμανικής μειονότητας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τις καταλήψεις της απεργίας και την κλοπή των μπαζούκας, επισήμανε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει άναρχη χώρα, υπογράμμισε ακόμη ότι το φορολογικό νομοσχέδιο δεν εκφράζει την πολιτική του κόμματός του, ενώ τόνισε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν αποτελούν λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ο κύριος Μητσοτάκης, ομιλώντας στα στελέχη του κόμματός του, είπε ότι ο ερχόμενος εκλογικός αγώνας θα είναι νικηφόρος για τη Νέα Δημοκρατία που θα της δώσει την αυτοδυναμία για να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης δίδει συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου του ΚΚΕ Εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά με την έκδοση πολιτικής απόφασης και την εκλογή των οργάνων του κόμματος. Χθες έγινε συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους θα ενισχυθεί η κατεύθυνση της κομμουνιστικής ανανεωτικής αριστεράς και η δημιουργία ενός νέου ρεύματος στο χώρο της αριστεράς. Χθες επίσης άρχισε τις εργασίες της και η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος των Φιλελευθέρων με εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Νικήτα Βενιζέλου. Σε πολιτική συγκέντρωση στα Γιάννενα μίλησε σήμερα το πρωί ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και τέος υπουργός Μιλτιάδης Εύερτ. Το απόγευμα θα μιλήσει στα Γιάννενα ο Γεράσιμος Αρσένης. Από αστυνομικούς των τμήματων ασφαλείας Ιωαννίνων και Τρικάλων συνελήφθη χθες το βράδυ στα Γιάννενα σε λατομείο του χωριού Ζωοδόχος ο Νικόλαος Παλαιοκώστας, 30 χρόνων, από το Μοσχόφυτο Τρικάλων. Ο Παλαιοκώστας διώκονταν με σωρία καταδικαστικών αποφάσεων για διακεκριμένες κλοπές και είχε αποδράσει από τις φυλακές Τρικάλων πριν ένα χρόνο περίπου.
Στο αυτοκίνητο του Παλαιοκώστα, που ήταν κλεμμένο, βρέθηκαν μια κοντόκανη καραμπίνα γεμάτη με 7 φυσίγκια, διαρρηκτικά εργαλεία, ελληνικές και ξένες πινακίδες αυτοκινήτων, κλεμμένα διαβατήρια, φυσιγκιοθήκη γεμάτη φυσίγκια, τεμάχια δυναμίτη κλπ. Ο Παλαιοκώστας ανακρίνεται από την ασφάλεια Ιωαννίνων. Τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα. Πιστή σε αυτό το σύνθημα, η Ομοσπονδία Οικολογικών και Εναλλακτικών Οργανώσεων ξεκίνησε σήμερα το μήνα πρακτικής δράσης και ενημέρωσης για την ανακύκλωση των σκουπιδιών. Η ομάδα για την ανακύκλωση μαζεύει από το πρωί χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο που έχει συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία του κέντρου της Αθήνας με σκοπό να τα παραδώσει σε βιομηχανίες και σε μονάδες ανακύκλωσης της πρωτεύουσας. Η κατάσταση στην Βηρυτό και οι εξελίξεις στην Νότια Αφρική δεσπόζουν στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα. Ακούμε τον Λάμπη Χαραλαμπίδη. Στο χριστιανικό τομέα της Βηρυτού, ο εμφύλιος πόλεμος των χριστιανών συνεχίζεται. Μετά από μάχες 4 ημερών μεταξύ των δυνάμεων του στρατηγού Αούν και της πολιτοφυλακής του Σαμίρ Ζαζά, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 195 και οι τραυματίες πλησιάζουν τους 1000. Όπως φαίνεται, ο στρατός του Αούν, που άρχισε τις εχθροπραξίες, βρίσκεται τώρα σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και αναφέρονται μαζικές λιποταξίες που ίσως θα κρίνουν την τελική έκβαση της μάχης. Στη Νότια Αφρική, η σύζυγος του μαύρου ηγέτη Νέλσον Μαντέλα, Γουίνι, χαρακτήρισε σημαντικές, αλλά όχι αρκετές, τις μεταρρυθμίσεις που εξήγηλε ο πρόεδρος του καθεστώτος της Πρετόρια, Φρέντερικ Ντε Κλέρκ. Η κυρία Μαντέλα, που δήλωσε ότι εκφράζει τις απόψεις του εγκλήστου σύζυγου της, τόνισε ότι ο αγώνας των μαύρων συνεχίζεται και δεν αποσκοπεί απλώς στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, αλλά στη μεταβίβαση της εξουσίας από τη μειοψηφία στην πλειοψηφία του νότιο-αφρικανικού πληθυσμού. Τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα που πλήττουν εδώ και 10 μέρες στην Δυτική Ευρώπη δεν λένε να σταματήσουν. Χάος προκλήθηκε χθες στο Παρίσι, όπου διακόπηκε για 2 ώρες η ηλεκτροδότηση εξαιτίας φοδρών ανέμων που έπνεαν με ταχύτητα 168 χιλιόμετρα την ώρα. 5 άτομα σκοτώθηκαν χθες το βράδυ και οι υλικές ζημίες είναι τεράστιες. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με μια αθλητική είδηση. Η Λουτμίλα Ναροζιλέγκο κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 60 μέτρα εμπόδια γυναικών στη διάρκεια του Σοβιετικού Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου με χρόνο 7.71. Ευχαριστούμε πολύ κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθήσατε. Νεότερα στις 18.30 χαίρετε.